Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Ένα ακόμη unboxing. Σήμερα θα ανοίξω κάτι το οποίο το έχω εδώ και πολλούς μήνες, από τον Νοέμβριο αν δεν κάνω λάθος. Ήμουν ενθουσιασμένος όταν το πήρα, αλλά δεν είχα προβλέψει το γεγονός ότι... Πού θα το βάζα, γίνεται ένας χαμός, ακόμα γίνεται ένας χαμός, αλλά σιγά σιγά καθαρίζει το μέρος. Το έχετε δει, νομίζω. Και επετοιμάζεται σιγά σιγά και νομίζω ότι τώρα βρήκε τη θέση, θα βρει τη θέση που του αρμόζει και θα βρούμε ακριβώς που θα μπει για αυτό να το απολαύσουμε. Είναι το Timebox της Divoom, δεν ξέρω πώς το λέτε. Είναι ασύρματο ηχείο, ασύρματο, βασικά όλα ασύρματα, ένα, αλλά anyway, είναι ασύρματο ηχείο Bluetooth speaker, το οποίο είναι και ξυπνητήρι, sleep aid, έχει FM radio μέσα και επίσης έχει μια πανέμορφη οθόνη, είναι το μικρό μοντέλο, γιατί νομίζω έχει και πιο μεγάλο, το οποίο σου επιτρέπει να βάλεις διάφορα pixel art πάνω, δικές σου φωτογραφίες αν δεν κάνω λάθος, έχει εφαρμογή, μπορείς να το ρυθμίσεις και να το πειράξεις και να παίξεις μαζί του όπως θέλεις. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι πανέμορφο, πραγματικά είναι πανέμορφο. Αλλά ας τα ανοίξουμε. Μιας και περίμενε υπομονετικά. Πραγματικά κάποιοι λέτε, μα ρε Κώστα, πώς μπορείς τόσο καιρό και κάθεσαι και περιμένεις τα unboxing σου να τα κάνεις. Αυτό περιμένει από τον Νοέμβριο. Παιδιά, όταν έχεις πάρα πολλά πράγματα κάνεις και πολλές δουλειές, συνήθως κάποια πράγματα μένουν πίσω, οπότε είναι λογικό. Σκεφτείτε, έχω πακέτο το οποίο περιμένει από τον Σεπτέμβριο του 2016 και δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Ίσως να μην το ανοίξω και ποτέ, δεν ξέρω. Λοιπόν, και αποκτάνε συλλεκτική αξία τα unboxing που δεν έκανες ποτέ. Ποιος ξέρει, ίσως να τα ανακαλύψουμε στο μέλλον. Λοιπόν, και να δούμε τώρα πώς ανοίγει. Sleeve είναι, ναι. Ωραία, έφυγε αυτό εδώ πέρα. Και έχει ένα μαύρο κουτί, διακριτικό είναι. Μεταξύ δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα κουτιά που ανοίγουν ακριβώς έτσι, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να τα ταρακουνάς για να πέσει το κενό αέρα. Είναι, σφραγίζουν καλά, αλλά είναι ταλαιπώρια. Ωραία. Ανοίγει, δεν έχει κάτι άλλο στο. Ωραίο κουτί, ανθεκτικό κουτί. Θα το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες χρήσεις. Αυτό εδώ δεν βυθίζεται δυστυχώς. Ας ξεκινήσουμε. Αυτή εδώ από ό,τι καταλαβαίνω είναι η κεντρική μονάδα. Όμορφα πακεταρισμένο. Πανέμορφο. Εδώ πέρα έχει και για την υγρασία. Πρόβλεψαν και γι' αυτό ακόμα. Πολύ ωραίο κουτί. Εδώ πέρα έχουμε τα καλώδια φαντάζομαι. Γιατί, ναι, Bluetooth, αλλά από κάπου πρέπει να φορτίζει κιόλας. Ωραία. Manual, αρκετά περιεκτικό και μεγάλο manual, βέβαια είναι σε διάφορες γλώσσες. Και στα γαλλικά βλέπω, είναι οργανωμένο το πράγμα, έχει πάρα πολλές γλώσσες. Και στα γερμανικά και σε ό,τι θέλετε. Οπότε, ναι, πώς το συνδέεις, πώς το ρυθμίζεις, είναι αρκετά πρακτικό. Ναι, αξίζει. Γενικά είναι καλή και προσεγμένη η δουλειά του, ναι. Του το δίνω, πολύ ωραία. Και έχουμε. Δύο καλώδια. Ένα aux από mail σε mail, 3,5 για να το συνδέσεις. Πολύ ωραίο και αυτό το touch. Για να συνδέσεις να παραγάγεις ήχο. Και έχουμε και το micro σε USB ώστε να το φορτίζεις. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα στο σπίτι, οπότε και να μην το χρησιμοποιήσω αυτό και να βάλω κάποιο άλλο, είμαστε κομπλέ. Προφανώς χρησιμοποιεί φορτιστή κινητού ή σύνδεση με το PC. Και αυτό εδώ είναι το η συσκευή, αυτή καθεαυτή. Πολύ ωραία πακεταρισμένη, πραγματικά παίζει να είναι από τα πιο απολαυστικά πακέτα που έχω ανοίξει εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευή. Ας την πάρουμε άκρη-άκρη. Έτσι όπως θα το βλέπουμε πως θα κάθεται. Λοιπόν, μπροστά είναι η οθόνη. Στο τέλος η οθόνη. Άκρες. Διβούμε εδώ πέρα, βλέπουμε το logo. Τίποτα από εδώ. Έχει rubberized επιφάνεια. Πλαστικό είναι. Και πάνω έχουμε buttons. Έχουμε turn off, play button, skip, flash forward και backwards για να πας μπροσπίσω στο κομμάτια.
έχουμε για να αυξομοιώνει τη φωνή και για να κάνει προφανώ επανασύνδεση στο Bluetooth, φαντάζομαι. Lightning snooze ώστε να σταματά το ξυπνητήρι, αρκετά καλό και πρακτικό. Αν και αν ήταν πιο μικρό, παίζει να ξυπνούσαμε κιόλα. Από κάτω είναι τα pads του, από πίσω είναι το ηχείο. Και έχουμε το aux in, aux out που μπορεί να βάλει και μικρόφωνο. Ενδιαφέρον αυτό, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει μια ενδεικτική λιχνία προφανώς όταν φορτίζει ή όταν είναι αναμένο και το power in. Πραγματικά, για δείτε, δεν το περίμενα. Πραγματικά δεν το περίμενα. Αρκετά ωραίο. Και πάμε σε αυτό που όλοι περιμένουν για κάποιο λόγο. Δεν έχω καταλάβει ποτέ, αλλά ναι, είναι αρκετά ικανοποιητικό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όταν ανοίγεις πάρα πολλά, μετά από ένα σημείο χάνεις την αίσθησή σου. Λοιπόν. Okay. Άνοιξε η... Έφυγε η ζελατίνα. Και πάμε να δούμε. Λογικά θα ανάψει. Να δούμε τα preset του. Οπ, καρδούλα. Bluetooth. Προφανώς πρέπει να το συνδέσω στο κινητό, φαντάζομαι. Λοιπόν, στο κινητό το βρήκε. Να σας δείξω. Δεν ξέρω αν φαίνεται ως Timebox Light. Ω, συνδέθηκε. Εντάξει, βλέπουμε την ώρα προφανώς. Αν πατήσουμε το snooze, αλλάζουν διάφορα μοτίβα. Είναι αρκετά ωραίο. Και από όσο ξέρω μπορείς να κάνεις και πάρα πολλές επιλογές πάνω σε αυτό. Όταν λέω επιλογές εννοώ να αλλάξεις τα πάντα, να φτιάξεις δικά σου μοτίβα, patterns. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχω κατεβάσει την εφαρμογή ακόμη και λογικά πρέπει να την κατεβάσω για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Δώστε μου 2 λεπτάκια να δούμε πώς μπορώ να την κατεβάσω. Δεν ξέρω αν σου επιτρέπει, τώρα δεν έχω προλαβαίνω να κάνω τέτοιο, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει ραδιόφωνο, έχει ξυπνητήρια notifications, διάφορα εργαλεία. Wow, έχει πάρα πολλά πράγματα, μέχρι και chat έχει. Λοιπόν, βλέπετε σου βγάζει να κάνεις login. Design. Μπορείς να παίξεις με αυτό, να το φτιάξεις όπως θέλεις. Βλέπετε και είναι πολύ άμεσης απόκρισης. Wow. Πραγματικά, εντάξει, κάτσε να βγάλω το φως λίγο να με χτυπάει. Να το δείτε λίγο πιο καλά. Και μπορείτε να το κάνετε και να παίξεις κιόλας κάπως, ρε παιδί μου. Ενδιαφέρον. Θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο και αυτό τώρα δεν προλαβαίνω να το... Δω πως τα ήθελα, αλλά δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και πάρα πολύ ωραίο και έχει και πάρα πολύ ωραίες λειτουργίες. Και μπορείς να κάνεις display και διάφορα πραγματάκια, για δούμε, έχει emojis. Wow, πρέπει να μάθω, βασικά πρέπει να κάτσω να το ψάξω λίγο, έχει σημαίες, έχει τα πάντα όλα, αριθμούς. Και λογικά μπορεί να το βάλει και σε αντίστροφη μέτρηση, φαντάζομαι. Καλύπτει όλο το φάσμα. Συνδέεται και με cloud από ό,τι βλέπω. Μπορείς να ανακαλύψεις και διάφορα πραγματάκια. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορείς να κάνεις δικά σου animations επάνω. Δηλαδή να το φτιάξεις σαν να κινείται μια εικόνα. Το οποίο είναι πολύ ωραίο όπως βλέπω. Γενικά έχει ψωμί. Έχει ψωμί να κάτσεις να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο. Πραγματικά. Όρεξη να έχετε να παίζετε με αυτό από ό,τι κατάλαβα. Και γενικά όσο είστε σε φάση ρετρό μπορείτε να φτιάξετε πολύ ωραία pixel art για αυτό και να το βάλετε. Αξίζει, αξίζει να κάτσεις να παίξεις ρε παιδί μου το συγκεκριμένο. Πραγματικά έχει τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάτσεις και να ασχοληθείς με αυτό εδώ. Που πραγματικά είναι ωραίο, είναι πολύ όμορφο. Τώρα βέβαια χάνεις το φως λίγο αλλά μουσική μπορεί να παίξει. Εν τω μεταξύ δεν βάλαμε κάποια τραγουδίλα, για να δούμε πώς παίζει. Ναι. Τελίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο. Στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι. Δερνανούλι, αφέντες δούλι. Ούλι, δούλι, αφέντικο. Και μ' αφήναν ιστι. Πώς ταιριάζει να έχω ξυλούρι πάνω-πάνω, ε. Λοιπόν, ωραίο μπάσο, στα γρήγορα, ναι, παιδιά, ναι, αξίζει, είναι ωραίο. Θα έχω το link στην περιγραφή, δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα μετά από τόσο καιρό όλα αυτά, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αξίζει και σε ένα room, σε ένα δωμάτιο game room ή και όχι.
μπορεί να δώσει άλλο νόημα, ρε παιδί μου, και λογικά θα ομορφύνει τον τόπο. Αυτό που μένα, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.